Έχω μια ηλεκτρική κουζίνα, όπως περισσότεροι φαντάζομαι, και αποφάσισα να αλλάξω τις εστίες με εστίες γκαζιού για μεγαλύτερη οικονομία και όχι μόνο. Για την επιλογή δεν το κούρασα πολύ, επέλεξα μια επώνυμη οικονομική συσκευή, η οποία έχει καλές κριτικές. Για να ανοίξουμε να δούμε τι έχει. Το κουτί δεν το χαλάμε για να βάλουμε τα μάτια από την παλιά κουζίνα. Η συσκευασία έχει όλο το πάνελ με τα μάτια και τα αφαιρούμενα εξαρτήματα της κάρης κλπ. Έχει ένα λάστιχο που μπαίνει γύρω γύρω για να πατήσει πάνω στον πάγκο, κάποια εξαρτηματάκια για να το δέσουμε και για να το συνδέσουμε στο αέριο, έχει σύνδεση και με το ρεύμα, έχει κάτι μπεκάκια γραερίου τα οποία πρέπει να τα αλλάξουμε τη στιγμή που θα χρησιμοποιήσουμε μπουκάλα. Τα μπεκ που έχει πάνω τοποθετημένα είναι για φυσικό αέριο και μας έχει και για το υγραέριο, και έχει προβλιαράκι με τις οδηγίες, το οποίο θα πρέπει να ρίξω μια ματιά για να σας πω περισσότερα. Για μην πελαγώνουμε, έχει τις οδηγίες εγκατάστασης στα ελληνικά και ό,τι χρειαζόμαστε είναι εδώ, και τα άλλα τα αφήνουμε στην άκρη. Είναι οδηγίες σε διάφορες γλώσσες, το service κλπ. Τα μπέκα έχουν νούμερα πάνω. Είναι 85, είναι το μεγάλο μάτι. 67 και άλλο ένα 67, που είναι τα δύο μάτια αυτά τα οποία έχουν την ίδια ισχύ. Και 50 που είναι το μικρό. Βλέπουμε και τη διαφορά που έχουν μεταξύ τους, δεν ξέρω αν φαίνεται. Του φυσικού αερίου γράφει 100 πάνω, απέναντι σε 67 του υγραερίου για το αντίστοιχο μάτι. Πρέπει να βγάλουμε και αυτή τη γωνία και να βάλουμε αυτή εδώ που έχει ρακόρ για να μπορέσουμε να το συνδέσουμε με την μπουκάλα. Θα χρειαστούμε δύο κλειδιά. Έχουμε βάλει πάλι την τζιμούχα μέσα. Και φύγουμε με τον ίδιο τρόπο και με προσοχή να μην κάνουμε ζημιά στο πλαίσιο γύρω γύρω. Και αφού έχουμε ολοκληρώσει την μετατροπή και το έχουμε γυρίσει σε υγραέριο, βάζουμε και το ταμπελάκι σε ένα σημείο από κάτω, αλλά να φαίνεται κάπου εδώ για παράδειγμα, που είναι η σύνδεση, ώστε σε περίπτωση που κάποιος τη βγάλει και επιχειρήσει να τη συνδέσει κάπου αλλού να είναι ενήμερος. Μια άλλη δυνατότητα που μας δίνει βλέποντας τις οδηγίες είναι να ρυθμίσουμε τις βάνες. Γυρίζουμε το διακόπτη στο 0, το τραβάμε προς τα πάνω και με ένα ίσιο κατσαβιδάκι παραμερίζουμε λίγο το ελαστικό κάλυμα και βλέπουμε μία βίδα που έχει στο τέλος. Από εκεί με το κατσαβίδι αριστερόστροφα ή δεξιόστροφα ρυθμίζουμε τη βάνα μας. Έχω προμηθευτεί τα εξαρτήματα που χρειάζομαι για να τη συνδέσω. Είναι πολύ απλή εγκατάσταση και το εγχειρίδιο έχει και εικόνες που βοηθάει για όλα τα στάδια. Θα τη δοκιμάσουμε τώρα για να βεβαιωθούμε ότι δουλεύει και μετά θα τα ξανασυνδέσω για να μπει στον πάγκο. Να πω και κάτι ακόμα, στα ελληνικά είναι οι οδηγίες εγκατάστασης μόνο, για τις οδηγίες χρήσης έχουμε μόνο αγγλικό εγχειρίδιο.
Δεν ξέρω αν τα ακούσατε, με το που έσβησε, μετά από 2-3 δευτερόλεπτα ακούστηκε ένας ήχος, μια κίνηση. Κλείνω και το ρεύμα, να δούμε πως λειτουργεί και χωρίς ρεύμα. Ακόμα και χωρίς ρεύμα βλέπουμε ότι η ασφάλεια λειτουργεί. Δεν θα σας πω λεπτομέρειες για τις συνδέσεις και την εγκατάσταση. Είναι πολύ απλή και εύκολη, αλλά είναι πολύ επικίνδυνο αν κάτι πάει στραβά. Είναι μια δουλειά την οποία πρέπει να την κάνει τεχνικός. Στην περίπτωσή μου έχω υπάρξει παρόν σε τέτοιες δουλειές και έχω μια μικρή εμπειρία, ωστόσο συμβουλεύτηκα και γνωστό μου εγκαταστάτη αερίου, ο οποίος με την πρώτη ευκαιρία θα το δει και από κοντά. Δεν έχει κανένα έξτρα εξάρτημα για να μπορέσουμε να βάλουμε μπρίκια, μικρά σκεύη ή wok κλπ. Ό,τι είναι να μπει. Εγώ ευτυχώς έχω ένα μικρότερο σκαράκι από το γκαζάκι που έχω για το κάμπινγκ, το οποίο κουμπώνει πάρα πολύ καλά εδώ. Λογικά ταιριάζουν τα περισσότερα, είναι σαν να είναι δικό του. Έχουμε και ένα μπρίκι μισού λίτρου, το οποίο φτάνει άνετα για να φτιάξουμε 2 κούπες νες. Οπότε άλλη μια συνήθεια που είχαμε, να ζεσταίνουμε νερό στο βραστήρα για να φτιάξουμε καφέ, τώρα θα την κάνουμε εδώ. Κάτι που βλέπω στις οδηγίες εγκατάστασης, τώρα που τα αγόρασα και είναι αργά, είναι ότι πρέπει να αφήνεις τουλάχιστον 65 πόντους κενό από τη σκάρα μέχρι τον απορροφητήρα. Εδώ πέρα είναι 10 πόντους λιγότερο, δεν ξέρω αν θα μπορέσω να το ψηλώσω ή να το αλλάξω, και ένα μίνιμουμ 34 πόντους από τα ντουλάπια. Εντάξει, αυτό το την έχουμε αυτήν την απόσταση. Ο απορροφητήρας σε εμάς είναι με μεταλλικό φίλτρο, δεν έχει φασμάτινο, οπότε αντέχει λίγο παραπάνω θεωρητικά, αλλά πάλι μπορεί να κολλήσει λίπη, λάδια κλπ. Και να πάρει φωτιά. Θα κοιτάξω εδώ αν μπορέσω να το ψηλώσω. Θέλει περισσότερη προσοχή σε σχέση με τα μάτια, γιατί δεν σβήνει σε κάποια συγκεκριμένη θερμοκρασία. Επομένως, άμα ξεχάσουμε φαγητό εδώ ή το μάτι ανοιχτό, σίγουρα θα έχουμε πρόβλημα. Γενικά είναι στη μέγιστη ισχύ τώρα, όπως βλέπουμε το μάτι να είναι γυρισμένο. Αν θέλουμε παραπάνω, και τις βάνες μπορούμε να τις ρυθμίσουμε τα κουμπιά όπως έδειξα πριν, αλλά και από το ρυθμιστή πίεσης, αν αυξήσουμε λίγο την πίεση, δυναμώνει η φλόγα. Βέβαια είναι αρκετά δυνατή, εγώ σκέφτομαι να τη χαμηλώσω κιόλας. Θα δούμε στο μαγείρεμα πως πάει και θα κάνουμε τις ρυθμίσεις εκεί.
Το καθάρισμα δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο, αλλά δεν μπορεί να συγκριθεί με τα κεραμικά μάτια, θα κάνει μια ενιαία επιφάνεια. Και επειδή αφήνει τάμπες, λόγω της επιφάνειας, θα χρειαστούμε και ένα στεγνό πανί για να τις καθαρίσουμε. Οι σκάρες δεν έχουν μεγάλη επιφάνεια για να λερωθούν πολύ. Μπορούμε πάλι με ένα βρεγμένο πανάκι να τις καθαρίσουμε εύκολα. Θα βάλω την ηλεκτρική εστία μέσα στο κουτί για να αποθηκεύσω. Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα χρειαστεί και έτσι όπως το βλέπω μάλλον θα τα έχουμε όλα συνδεμένα και θα κοιτάμε τι συμφέρει να ανάψουμε σήμερα. Μετά από μια εβδομάδα χρήσης μπορώ να πω ότι ήταν εύκολη η προσαρμογή. Δεν μας δυσκόλυψε σε κάτι όσον αφορά τη χρήση, ούτε χρειάστηκε να πάρουμε κάποιο ξεχωριστό σκεύος. Τα περισσότερα κάνουν και για τον γκάζι. Στα πλεονεκτήματα βάζω ότι μαγειρεύει πιο γρήγορα και μερικά παγκητά όπως τα τηγανιτά τα κάνει και πολύ πιο νόστιμα. Στα αρνητικά βάζω ότι έχουμε μια ακόμα δουλειά να κάνουμε, όπως το να αλλάζουμε μπουκάλα, όπως και να διαθέσουμε και ένα χώρο για να την αποθηκεύουμε. Και σε περιπτώσεις όπως η δική μας που έχουμε μικρό πάγκο στην κουζίνα, η κεραμική εστία μας επέτρεπε να τη χρησιμοποιούμε και σαν πάγκο όταν θέλαμε να κάνουμε κάποια δουλειά. Κάτι που είναι πιο δύσκολο τώρα με αυτή. Αυτά από μένα, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε, να είστε καλά και θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Αυτά πλέον δεν χρειάζονται εδώ.